Πάμε στην τελική ευθεία. Είναι δεδομένο και σίγουρο ότι ερχόμαστε από δύο αρνητικά αποτελέσματα στα δύο τελευταία παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά είπε στην τελική ευθεία, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Είμαστε συγκεντρωμένοι. Πιστεύω από το προηγούμενο παιχνίδι ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι και πριν και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Το ίδιο ακριβώς βλέπω και σε αυτή τη φάση τώρα, σημερινές συναντήσεις πρωινές. Και φυσικά η λογική της συγκέντρωσης έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι και πόσο πιστοί θα είμαστε 40 λεπτά με απόλυτη διάρκεια, είτε αυτό λέγεται άμυνα, είτε λέγεται επίθεση, για να μπορέσουμε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Δύο παιχνίδια είναι και, εντάξει, και ανάλογα τα διάφορα, τα σύμπλην και λοιπά, μπορεί να καταλήξει σε θέση, είτε αυτή λέγεται τρίτη, είτε λέγεται τέταρτη. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να είμαστε καλά, πρέπει να έχουμε... Είχαμε σήμερα μια ξεκούραση, δεν ξέρω αν το ρεπό αυτό στη τελική ανάλυση είναι καλό ή στη σειρά μπορούσαμε να μπούμε στο επόμενο παιχνίδι γιατί είχαμε μια συγκέντρωση. Αυτό βέβαια που είναι ότι σήμερα λίγο το μυαλό ξεκαθάρισε, λίγο είχαμε μια ανάσα και ειδικά στα παιδιά τα οποία έχουν και μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής. Εγώ είμαι αισιόδοξος, πάντα είμαι αισιόδοξος και μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Δεν είναι μόνο η αισιοδοξία, το πώς λειτουργείς πάνω σε αυτό το κομμάτι για να μπορέσεις να κάνεις αυτό το οποίο θέλεις. Και φυσικά για να το κάνεις αυτό το πράγμα, γιατί σίγουρο είναι ότι γενικά, να αφαιρέσουμε τη Ισλανδία, οι υπόλοιπες ομάδες ήταν καλές ομάδες και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο πρέπει να εμφανιστούμε πιο πολύ, αν θέλεις, αγριεμένη σε πρώτη φάση και συνέχεια πιο πιστή όσον αφορά συγκεκριμένα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, στην άμυνά μας, για παράδειγμα, στα rebound μας, για να μπορούμε να κάνουμε αυτό το ρυθμό το οποίο θέλουμε εμείς, να μπορούμε να τρέξουμε. Είναι ορισμένα στοιχεία που μπορούμε να τα κάνουμε και αυτό βέβαια για να τα κάνουμε πρέπει να έχουμε αυτή, αν θέλεις, δεν είναι θέμα διάθεσης, είναι θέμα πείνας, έτσι, όσον αφορά... Με το rebound είναι καθαρά θέμα αυτής της λογικής. Δηλαδή, ας πούμε, στο μάτς με τη Σλοβενία, φάγαμε, που είναι μια ομάδα που τρέχει, φάγαμε ένα καλάθι στο transition, αλλά εμείς θα μπορούσαμε να βάλουμε πολύ περισσότερο γιατί οι Σλοβένοι πήραν 15 επιθετικά rebound. Ήταν μεγάλο νούμερο. Το mid-range shoot που μας λείπει, μόνο και μόνο επειδή μερικές φορές γινόμαστε προβλέψιμοι γίνοντας την μπάλα συνέχεια στο χαμηλό κόστο. Και κάπως στατική, έτσι πάνε και κάποιες φορές. Ναι, εντάξει, αλλά έχουμε την επόμενη μας λύση την οποία προσπαθούμε να κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε τα pick and roll και τα roll in. Δηλαδή να μπούμε σε μια άλλη διαδικασία στη σημάδια. Άμα δούμε λίγο τα σημάδια ανάλογα με το ποιος παίζει και πού παίζει, έτσι. Και αλλάζουμε και μορφές, δηλαδή παιχνίδια τα οποία σημαδεύουμε. Αν δεν έχεις το post-up, θα πάμε στα pick and roll, θα πάμε στα off-ball screens, θα πάμε στα post-up με τα τριάρια. Τώρα από εκεί και πέρα, αν είναι επιτυχημένο ή δεν είναι επιτυχημένο, είναι άλλη διαδικασία, έτσι. Απλά λίγο να πω και κάτι άλλο, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή γραφτήκαν ορισμένα πράγματα και τη χθεσινή μου δήλωση, την οποία εγώ την είπα σε ροή του λόγου μου, έτσι, που κάποιος συνάδελφος είπε εκεί, ξέρω κάτι και του λέω αυτά, θα τα πούμε μετά, έτσι, και κάποια στιγμή κάποιοι οι οποίοι δεν ήταν εδώ και δεν είδαν αυτό, ξεγράφανε διάφορα σενάρια και φυσικά λογικό είναι άμα δεν είσαι εδώ να καταλάβεις. Αυτό το οποίο λες με τον τόνο το οποίο λες και στο σημείο το οποίο λες έχει τελείως διαφορά όταν το γράφεις κάπου, έχει τεράστια διαφορά, έτσι. Και στην προκειμένη περίπτωση θέλω να πω ότι δεν έχει καμία σχέση και η λογική κάποια στιγμή θα τα πούμε ήταν τελείως σε διαφορετική λογική, έτσι. Γιατί κάτι σενάρια με τους παίκτες, ποτέ μου, μα ποτέ μου και ποτέ δεν πρόκειται να μιλήσω για παίκτη. Οι παίκτες, ενώ γιατί βγήκαν και κάτι τέτοια, οι παίκτες είναι η ομάδα, η εθνική ομάδα είναι πάνω από όλους και όταν μια ομάδα χάνει, ο προπονητής είναι υπεύθυνος που χάνει. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, έτσι, για να είμαστε σοβαροί. Ξέρεις που είναι το πρόβλημα, ότι κάποια στιγμή στις πρώτες φάσεις και λοιπά δεν χρησιμοποιούμε τα foul, ενώ το λέμε συνέχεια, αν κάποιος κάνει ένα drive και λοιπά πρέπει η πρώτη σου φάση να είναι foul να τη σταματήσεις. Αυτό αλλάζει και πολλά πράγματα στη σχέση με το κομμάτι του παιχνιδιού. Ναι, τα παιδιά είναι σκληρά και το έχουν αποδείξει, έτσι. Από εκεί και πέρα και επειδή είναι αθλητές οι οποίοι πέρα από το κομμάτι ταλέντο
στις συγκεκριμένες φάσεις και λογικές θα βάζουν και την ψυχή τους, είναι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια, εντάξει, τουλάχιστον από τη δική μου την εμπειρία, που είναι παιχνίδια καρδιάς. Δηλαδή οι λογικές, ας πούμε, πάρα πολλές φορές στο κομμάτι της τακτικής μπορεί να βασίζεται, αλλά στη συνέχεια να θέλεις να το υποστηρίξεις όλο αυτό το κομμάτι 100% και να σου βγαίνει από μέσα σου. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα γίνει.